Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα συνομιλήσουμε με έναν από τους δικηγόρους που βοήθησαν στην σύνταξη της συμφωνίας, του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν θέλετε, και θα μας δώσει τα φώτα του, τον κύριο Γιώργο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ. Είστε καλά? Έτσι λέμε, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πάντως αυτό που είναι βέβαιο, κύριε Γιαννόπουλο, είναι ότι δεν έγινε serial το μνημόνιο όπως έγινε πέρσι. Όχι, δεν είχαμε σκοπό να το τραβήξουμε σε μάκρος. Η πρόθεση και των δύο πλευρών ήταν να βασιστούμε στα σημεία τα οποία θα μπορούσε να βρεθεί κοινός τόπος. Βρέθηκε ο κοινός τόπος και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα όλοι δίδοντας το βάρος εκεί που πραγματικά πρέπει, δηλαδή στην αγωνιστική πορεία της ομάδας. Ναι, έγινε και σε μια καλή συγκυρία νομίζω και αυτό βοηθάει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί η ομάδα πάει καλά, είναι σε καλό φεγγάρι, δηλαδή είναι πρώτη. Βεβαίως όλα τα στοιχεία, τα αγωνιστικά λέτε εσείς, εγώ ναι. Θα πω όλα τα στοιχεία τα οποία δίδουν τη δυνατότητα στην ομάδα να πάει καλά και αγωνιστικά, είναι μέχρι τώρα πάρα πολύ θετικά. Αυτό βοηθάει σε όλες τις παραμέτρους και νομίζω ότι θα βοηθήσει και στο μέλλον. Mm-hmm. Έχουμε οριστική συμφωνία, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να ξανακοιτάξετε ή να αλλάξετε? Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ξανακοιτάξουμε. Έχουμε μια συμφωνία η οποία μπορεί να προχωρήσει και σε βάθος χρόνου να έχει ιδιαίτερα ωφέλη για το σύλλογο. Mm-hmm. Αυτό που μένει, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, στον πρόλογό μου, είναι να περάσει και από το ΔΣ του Αριστέχνη, ασφαλώς. Βεβαίως. Να ακολουθηθεί όλη η τυπική διαδικασία, προκειμένου να είμαστε και απολύτως κατοχυρωμένοι σε σχέση με την ισχύ όλων των επιμέρους όρων της. Mm-hmm. Για να ξέρει και ο κόσμος, τα βασικά που συνήθως περιλαμβάνονται και νομίζω τα βάλατε και πάλι σε αυτή τη συμφωνία. Σαφώς υπάρχει ένα προηγούμενο, ναι, το οποίο είναι από την περσινή περίοδο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία ακολουθούν και τη φετινή συμφωνία, λογικό είναι αυτό. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία συμφωνήθηκαν ειδικότερα με τον έφορο του ποδοσφαιρικού τμήματος, μεταξύ του εφόρου του ποδοσφαιρικού τμήματος και του Προέδρου του Ερασιτέχνη. Θεωρώ ότι οι γενικότεροι άξονες εκφράζουν τα θέλω και τις προσδοκίες και των δύο μερών. Και υπ' αυτή την εκδοχή νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Δηλαδή πήρε τις διασφάλισεις που ήθελε και ο Ερασιτέχνης, γιατί... Σαφώς και ο Ερασιτέχνης και ο έφορος, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο άνθρωπος βάζει τα λεφτά του και αυτό οφείλουμε και να το σεβαστούμε και να το ενισχύσουμε. Θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά. Ναι. Όσον αφορά τον Ερασιτέχνη, αυτό σίγουρα που έχετε εξασφαλίσει από ό,τι πληροφορούμαστε είναι να υπάρχει μετά από κάθε εντός έδρας παιχνίδι και αυτή τη βοήθεια που θα έχει ο Ερασιτέχνης για να μπορεί να λύσει και από τα πολλά προβλήματα. Έχουμε συμφωνήσει με απόλυτη έτσι, ομοψυχία και βούληση του εφόρου του ποδοσφαιρικού τμήματος να συνδράμει αποφασιστικά στο έργο του Ερασιτέχνη, με όποιον τρόπο είναι εφικτός. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα και το μόνο που πλέον απομένει είναι η πρακτική υλοποίησή τους μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα. Αυτό αντικάλυπτο θα το δούμε στο μέλλον. Πάντως, αυτό που έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής, κύριε Γιαννόπουλε, νομίζω ότι είναι ότι ο κύριος Καρυπίδης, και αυτό έχει σημασία να μας το πείτε, γιατί βρεθήκατε και μαζί του κάποιες φορές, δείχνει ένας άνθρωπος, μας δίνει την εντύπωση, ενός ανθρώπου που δεν ήρθε για να φύγει, ήρθε για να μείνει, ήρθε για να κάνει πράγματα. Αυτό αποκόμισα και εγώ και βέβαια είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα φανεί και στο επόμενο διάστημα. Θα ήταν άλλωστε μη λογικό να υποστηρίζουμε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήρθε και έχει βάλει ένα σεβαστό ποσό σήμερα, ήρθε έτσι ώστε στην πρώτη ευκαιρία, αλλά στην πρώτη ευκαιρία μάλλον, θα κοιτάξει να χάσει ουσιαστικά τα χρήματα που έβαλε ή να απολέσει δικαιώματά του. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ και μέχρι τώρα πρακτική δείχνει ότι δεν πρόκειται περί ενός ζητήματος που αφορά κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, για να κάνουμε και κουβέντα παραπάνω, από τη στιγμή που έρχεται ένας άνθρωπος και κάνει ένα ρόστερ που νομίζω σε συμφωνείτε κι εσείς, παρότι δεν είστε ούτε προπονητής φυσικά, ούτε ειδικός, ούτε τεχνικός διευθυντής. Έχει κάνει ένα ρόστερ. Για να το προλάβω, επειδή σωστά είπατε ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να κρίνω επί των αγωνιστικών ζητημάτων, παρότι έχω άποψη όπως όλοι οι φίλοι της ομάδας, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που αναμφισβήτητα μέχρι τώρα έχει βάλει χρήματα. Mm. Αυτό όφιλε και οφείλει ο σύλλογος να το σεβαστεί, οφείλει ο σύλλογος να το αναδείξει. Γι' αυτό άλλωστε το λέω και εγώ σήμερα. Ο άνθρωπος πραγματικά έχει βάλει χρήματα και οφείλει ο σύλλογος σε μια συμφωνία
που έγινε μαζί του, αυτό το πράγμα να το σεβαστεί και να διασφαλίσει τα συμφέροντα και του συλλόγου, πάνω απ' όλα φυσικά, και του κυρίου Καρυπίδη. Σωστά, ναι, βέβαια, γιατί μπορεί να αυτή τη στιγμή να είναι όλα αγγελικά πλασμένα και η ομάδα αγωνιστικά να είναι καλά και ένα καλό ρόστερ να έχει και πληρωμές να γίνονται στην ώρα του και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και η ομάδα να λειτουργεί επαγγελματικά παρότι αγωνίζεται σε αεραστεχνικό επίπεδο. Αλλά ο Ραστέχνης είναι υποχρεωμένος να καλύψει και τα νότα του. 100%. Βέβαια, η νομική αποτύπωση ενός τέτοιου κειμένου έγινε με σκοπό πάνω απ' όλα να διασφαλίσει την αρμονική σχέση, να σεβαστεί την αρμονική σχέση που υφίσταται μέχρι τώρα και να τη διασφαλίσει για το μέλλον. Μην ξεχνάμε πως ο Άρης είναι ένας πολύ ταλαιπωρημένος σύλλογος τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι η όποια νομική αποτύπωση της όποιας συμφωνίας με την άλλη πλευρά είναι μία και έχει μόνο ένα χαρακτηριστικό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να τη διέπει. Να διασφαλίσει αυτή την αρμονική συνεργασία. Να διασφαλίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα επιτρέψει το σύλλογο να κινηθεί συντεταγμένα και με ηρεμία την επόμενη μέρα. Να διασφαλίσει δηλαδή ουσιαστικά το μήνυμα της αρμονικής του λειτουργίας που δεν υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Άλλωστε για το πεδίο διαμάχης κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, αυτό δηλαδή με το αν θα έχει ένα προβάδισμα στην μελλοντική αύξηση μερικού κεφαλαίου κτλ. Νομίζω ότι έχει λυθεί από πέρυσι, κύριε Γιαννόπουλε. Γιατί τα λύνει ο αθλητικός νόμος του. Ακριβώς. Έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι είναι κρίσιμο για τον κόσμο να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι προς γνώση, είναι γνώση και ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται, αλλά ενδεχομένως πλέον και ανθρώπων οι οποίοι δεν ασχολούνται το τι λέει ο αθλητικός νόμος. Νομίζω ότι καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτά τα ζητήματα είναι γνωστά σε αυτούς που ασχολήθηκαν και οι οποίοι θα ασχοληθούν και στο μέλλον. Άρα, εγώ, ξέρετε τι λέω πάντα εγώ, κύριε Γιαννόπουλε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Άλλωστε, μέσα από τις πράξεις του κύριου Καρυπίδης κατά τη διάρκεια της χρονιάς και από αυτά που εφόσον υπογραφεί, πλέον που θα υπογραφεί, όπως μας λέτε, το μνημόνιο τις επόμενες μέρες, αυτή η συμφωνία, το ειδικό συμφωνητικό, θα αρχίσει να παρουσιάζει και κάποια από τα πράγματα που θέλει να κάνει λογικά, γιατί θα έχει και την νομική κατοχήρωση πλέον. Ασφαλώς. Αυτά θα του δώσουν το όποιο πρόκριμα για την επόμενη χρονιά. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα του κυρίου Καρυπίδη και των ανθρώπων. Ωστόσο, η αίσθηση η δική μου είναι ότι τα πράγματα πραγματικά πάνε καλά και για τον Άρη. Και για τα δύο μέρη, και για τον κύριο Καρυπίδη και για τον Άρη. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία θα βγει κάτι καλό για το σύλλογο, πάντοτε με σεβασμό σε αυτά τα οποία μέχρι σήμερα έχει δείξει ο έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εδώ ένας φίλος, επειδή είστε και νομικός, λέει να σας ρωτήσω αν το θέμα της εκαθάρισης το συνεχίζει, το έχει αναλάβει ο κύριος Καρυπίδης και αν έχει ενημερωθεί για το που βρίσκεται γενικά η εκαθάριση. Έχει ενημερωθεί και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν με ταχύτητα μέχρι το τέλος αγωνιστικής περίοδου. Ναι. Είναι θέμα το οποίο άλλωστε δεν ασχολείστε εσείς, να το διευκρινίσουμε αυτό. Εγώ παρόλα αυτά, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τις δύο πλευρές. Δεν απασχολεί ειδικό σε μένα αυτό το ζήτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει απασχόλησε τις δύο πλευρές και είναι κάτι το οποίο ασφαλώς θα κοιτάξει το επόμενο διάστημα να επιμεληθεί περισσότερο και η πλευρά του κυρίου Καρυπίδη. Άρα από αυτά που καταλαβαίνουμε, το μόνο που απομένει είναι πλέον οι υπογραφές, αφού η συνάντηση χθες πήγε καλά. Έτσι κλείνοντας, κύριε Γιαννόπουλε, για να μην καθυστερούμε άλλο, επειδή είστε και συνεργάζεστε και νομικά με τον Ραστέχνη, πώς πάνε και τα πράγματα? Ο Ραστέχνης έχει μια σειρά από πολύ σημαντικά προβλήματα, μια σειρά από πολύ δικαστικές εκκρεμότητες. Σιγά σιγά φιλοδοξούμε και αισιοδοξούμε ότι θα αρχίσουμε να κλείνουμε κάποια μέτωπα από αυτά. Είμαστε σε καλό δρόμο. Στο μέλλον ελπίζω να έχουμε καλές ειδήσεις και από αυτό το μέτωπο για τον Ραστέχνη. Εδώ θα είμαστε για να μας τις μεταφέρετε, κύριε Γιαννόπουλε, αν είναι ευχάριστες. Φυσικά. Άλλωστε δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι, ούτε είναι ο ρόλος μας να κρύβουμε κάτι. Ο ρόλος μας είναι να συνδράμουμε και στην ενημέρωση των ανθρώπων της ομάδας και το φιλάθλο της ειδικά, οι οποίοι την αγαπούν πάρα πολύ, έτσι. Ωραία, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για χαρά.